Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ δια σου τας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, κατά πένσας αυτής το πνεύμα, υπενθυμίσω στην αγάπη σας, αγαπητοί μου αδελφοί και πατέρες, την προηγούμενη ομιλία την οποία εκάμαμε και ανεφερότανε στις τρεις θελήσεις του ανθρώπου. Θυμηθείτε όπου είπαμε ότι υπάρχει η ανωτέρα θέλησης, η οποία είναι η λογική θέλησης στον άνθρωπο, υπάρχει η παράλογη θέλησης, η κατωτέρα θέλησης, η οποία είναι η θέλησης η οποία θέλει τα πονηρά και τα άσχημα, την αμαρτία, και η τρίτη θέληση που υπάρχει και μάχεται μεταξύ των δύο είναι η θέληση του Θεού. Το τι θέλει ο Θεός. Και δίνεται η μάχη στο ποιος θα νικήσει. Η ανωτέρα θέληση, η κατωτέρα θέληση ή η θέληση του Θεού. Έτσι μας συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, στο 13ο κεφάλαιό του, στον αόρατο πόλεμο και μας λέει πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της παραλόγου θελήσεως, της κατωτέρας θελήσεως δηλαδή, που ονομάζεται παράλογη, και σχετικά με τις πράξεις που πρέπει να πραγματοποιήσει η θέληση προκειμένου να αποκτήσει τις συνήθειες των αρετών. Για να δούμε λοιπόν τι μας λέγει. Θέλει λοιπόν να μας πει πώς πρέπει να πολεμάμε και τι πράξεις πρέπει να κάνουμε ώστε να κερδίζει η ανωτέρα θέληση και να συνταυτίζεται και να νικά η θέληση του Θεού ώστε να γίνονται συνήθεια οι αρετές. Κάθε φορά μας λέγει ο Άγιος Νικόδημος, που η παράλογη επιθυμία των αισθήσεων από το ένα μέρος, η κατωτέρα επιθυμία έτσι, η παράλογη επιθυμία, η θέληση, από το ένα μέρος και η θέληση του Θεού από το άλλο, την άλλη πλευρά, πολεμούν τη λογική σου επιθυμία, την ανωτέρα επιθυμία, η οποία επανονομάζεται λογική επιθυμία. Και θέλει κάθε μία να νικήσει. Πρέπει να γυμνάζεσαι εσύ με πολλούς τρόπους για να νικήσει ολοκληρωτικά η επιθυμία του Θεού. Μεταξύ αυτής της μάχης που υπάρχει των θελήσεων, οι τρεις θελήσεις, η ανωτέρα η λογική, η κατωτέρα η παράλογη και η θέληση του Θεού, μέσα σε αυτή τη μάχη λέει κάθε φορά πρέπει εσύ να γυμνάζεσαι, όπως κάνουν οι αθλητές στα γυμναστήρια, με πολλούς τρόπους για να νικήσει τελικά η θέληση του Θεού. Και πρώτον, όταν πολεμηθείς από τις κινήσεις παράλογης επιθυμίας, όταν αντέχεις πόλεμο από την κατώτερη θέλησή σου, από τις επιθυμίες των αισθήσεων, πρέπει να αντισταθείς δυνατά για να μην γίνει αποδεκτή από εκείνες η ανωτέρω θέλησης του λογικού. Μας λέει ότι όταν πολεμηθείς από τις κινήσεις κάποιες παράλογες επιθυμίες των αισθήσεων,
θα πρέπει να αντισταθούμε δυνατά, ώστε να μην γίνει αποδεκτή από εκείνες η ανωτέρω θέληση του Λυκού, να μην υπερισχύσουν επάνω στη θέληση την ανωτέρα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγάλη μάχη. Δεύτερον, αφού σταματήσουν οι επιθέσεις, σήκωσέ τες πάλι εναντίον σου. Προκάλεσέ τες, λέει, εσύ τώρα. Μην τις αφήσεις αυτές τις επιθυμίες, προκάλεσέ τες για να τις νικήσεις και να τις διώξεις μακριά σου με μεγαλύτερη σφοδρότερη δύναμη αφού τις νίκησες. Μην επαναπαυθείς, λέει, ότι αφού τις νίκησες και κυριάρχησε η καλή θέληση, πεις αδόξα το Θεό πέτυχα. Όχι, προκάλεσέ τες πάλι στη μνήμη σου, ώστε να ξαναδώσεις μάχη, να τις διώξεις, λέει. Δεν φτάνει το ότι νίκησες, αφού τις νίκησες, τώρα προσπάθησε να τις διώξεις παντελώς από μέσα σου. Αλλά πώς, λέει, αφού τις επαναφέρεις εσύ στη μνήμη σου. Και πάλι, λέει, τρίτη μάχη. Μετά από αυτά ξαναφέρτες και προκάλεσέ τες για τρίτο πόλεμο, στον οποίο θα συνηθίσεις για να τις μισήσεις με όλη σου την ψυχή και να τις συγχαθείς. Ο τρίτος πόλεμος δεν θα είναι μόνο για να τις διώξεις, αλλά ώστε να τις συγχαθείς. Να μην θελείς και να τις μισείς πλέον αυτή τη θέληση. Να μην την αφήσουμε, δηλαδή, σε καμία κατάσταση να υποβόσκει μέσα στο μυαλό μας. Νικήσαμε, την αφήσαμε, πήγε στο υποσυνείδητο. Και δεν εννοεί, λέει, τα σαρκικά αμαρτήματα. Όχι, λέει, περί αυτών θα σας ομιλήσω παρακάτω. Αλλά ομιλεί περί άλλων πολέμων που κάνει και λογισμών που μας πολεμάει ο διάβολος. Αυτοί οι τρεις πόλεμοι, λέει, πρέπει να γίνονται σε κάθε μας άτακτη επιθυμία. Αυτοί οι τρεις πόλεμοι σε κάθε επιθυμία. Μπορεί να είναι το φαΐ. Μπορεί να είναι ο ύπνος. Να νιστάζεις. Μπορεί να είναι κάτι που σε εκνεύρισε κάποιος, σε πρόσβαλε, σε ταπείνωσε και δείχτηκε ο εγωισμός σου και εσύ πρέπει να αντισταθείς τώρα. Νίκησες, δεν μίλησες εκείνη την ώρα, ενώ ο άλλος εξετέλησε, σε έβρισε, δεν μίλησες, λες νίκησα. Όχι, λέει, αφού φύγει, αυτό εννοεί, ο άνθρωπος που σε έβρισε, ξαναφέρε στο μυαλό σου το τι σου είπε και αρχίζει να τις κυνηγάς και να τύπτεις τον εαυτό σου ότι γιατί συγχύστηκες εσωτερικά. Δεν μίλησες μεν, αλλά γιατί σε σύγχυσε αυτά που σου είπε. Γιατί σε εκνεύρισαν εσωτερικά. Άρα έχω πάθος μέσα μου. Άρα ακόμα δεν έχω νικήσει, αφού αισθάνθηκα ότι προσβλήθηκα, αφού αισθάνθηκα ότι με ταπείνωσε ο άλλος. Άρα δεν έχω νικήσει, έχω την κακία μέσα μου. Απλώς δεν την εκδήλωσα. Είναι η πρώτη μάχη. Ξαναφέρτη λοιπόν στο μυαλό τι ακριβώς σου είπε και πάρτες, λέει, στο κυνήγι τώρα. Πάρτες στο κυνήγι αυτές τις σκέψεις και τις κατώτερες επιθυμίες και λογισμούς οι οποίες σου δημιούργησαν σύγχυση. Και μετά από λίγες μέρες ξαναφέρτες και πες να τις κάνεις, να τις μισήσεις, να πεις κοίταξε να δεις πώς μου χαλάνε αυτές οι κακές επιθυμίες, πώς μου χαλάνε την ψυχή μου, πώς ταράζουν την ψυχή μου. Πρέπει να τις εξαφανίσω από μέσα μου. Και γι' αυτό ζητάει να κάνουμε τρεις συνεχόμενους πολέμους. Αυτοί οι τρεις πόλεμοι πρέπει να γίνονται σε κάθε μας άτακτη επιθυμία, εκτός, λέει, από τα πάθη τα σαρκικά, για τα οποία θα σας μιλήσω στον κατάλληλο χρόνο και σημείο. Τελευταία, πρέπει να κάνεις και πράξεις αντίθετα με καθένα από τα πάθη σου. Δεν φτάνει μόνο αυτά, αλλά ποια είναι τα πάθη σου. Πρέπει να κάνεις και πράξεις αντίθετες από τα πράξεις σου. Και αναφέρει παράδειγμα, όπως σας είπα προηγουμένως. Για παράδειγμα, εάν κάποιος σε ατίμασε, σε έβρισε και εσύ νιώθεις εσωτερικό πόλεμο μέσα σου, πόλεμο, από τις κινήσεις της ανυπομονησίας,
Δηλαδή κάνεις υπομονή, αλλά μέσα σου θέλεις να μιλήσεις. Αλλά πνίγεσαι, το πνίγεις, κάνει υπομονή και λες μη μιλήσω, μη μιλήσω. Πρόσεχε καλά, λέει, και θα νιώσεις ότι αυτές οι κινήσεις πολεμούν πάντοτε την ανώτερη και λογική θέληση και προσπαθούν να την υποτάξουν και να την κάνουν να συγκατατεθεί. Αυτή είναι η υπομονησία, λέει, προσπαθεί και σου κάνει πόλεμο να σου υποτάξει την ανώτερη επιθυμία που ήταν η υπομονή σου εκείνη τη στιγμή. Έρχεται η ανυπομονησία, πώς τα δέχτηκες αυτά, πώς δέχτηκες και σου μίλησε έτσι. Δεν είδες που σε ξεφτέλησε μπροστά στον κόσμο, δεν είδες που σε ταπείνωσε μπροστά στα παιδιά σου, δεν είδες εκείνο, δεν είδες που δεν σεβάστηκε τίποτα ο Α ή ο Β. Δεν βλέπεις πόσο ο γέροντας σου μίλησε και σε ξεφτέλησε μπροστά σε όλους τους ανθρώπους ή μπροστά σε όλους τους μοναχούς. Αυτές λένε είναι σκέψεις της παράλογης λογικής, των κατωτέρων αισθήσεων, οι οποίες πιέζουν την ανωτέρα θέλησή μας, η οποία έλεγε κάνει υπομονή. Μη μιλάς. Κλείσ' το στόμα σου. Ράψ' το. Δείξε ότι δεν ενοχλείσαι. Αλλά μέσα σου όμως γίνεται ολόκληρος πόλεμος. Πρέπει, λέει, ακριβώς να δημιουργήσουμε τις αντίθετες αρετές, που στην ανυπομονησία είναι υπομονή. Πρέπει να καλλιεργήσω, να μάθω να καλλιεργώ τον εαυτό μου στην υπομονή. Οπότε εσύ στον πρώτο πόλεμο, λέει, αντιστάσου στις κινήσεις αυτές με όλες σου τις δυνάμεις και αγωνίσου να μην παρεκκλίνεις, ούτε να συγκατατεθείς σε αυτές η λογική σου επιθυμία, λέγοντας και εσύ μαζί με τον Οσιέ, αντιτασσόμενος θα του συντρίψω. Δηλαδή μην πεις τώρα θα δεις, αφού το θέλεις θα ανοίξω κι εγώ το στόμα μου και θα δεις πως θα σε συντρίψω, θα δεις πως θα σε λιώσω. Και αρχίζω και βγάζω όλη την κακία μου και στην ουσία τον ταπεινώνω τον άλλον κι εγώ. Με όλο αυτό που προσπαθώ να πω, δεν είναι ότι αφενός με προσπαθώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, να δείξω ότι έχω το δίκιο εγώ, που μπορεί να το έχω, αλλά υπερασπιζόμενος τον εαυτό μου, υπερασπίζομαι το εγώ μου. Δεν κάνω τίποτα άλλο και γι' αυτό με εκνεύρισε, γιατί μου πλήγωσε στο βάθος ένα εγώ. Είναι αυτό το οποίο μου πλήγωσε. Και πρέπει να το προσέχουμε αυτό το πράγμα, διότι πολλές φορές δεν βρίσκουμε την αιτία που κρύβεται από πίσω, από πολλά πράγματα του εγώ μας. Και βγαίνουν άλλα πράγματα μπροστά. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Μου είχε τηλεφωνήσει ένας κύριος, μου είπαν οι πατέρες, από κάποιο μέρος της Βορείου Ελλάδος, ο οποίος είχε πεθάνει ο πατέρας του. Ένας ευλαβής άνθρωπος. Η μητέρα του, αν και είχαν περάσει 2-2,5 χρόνια, δεν μπορούσε να ξεπεράσει το θάνατο του ανδρός της. Και μου λέει, δεν είναι δυνατόν, μου λέει, πάτρι μου, λέει. Εδώ πεθαίνει το παιδί σου και η μάνα το ξεπερνάει σιγά σιγά. Η μάνα μου με τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει το θάνατο του πατέρα μου. Κλαίει μέρα νύχτα. Έχει πέσει σε μελαγχολία, μου λέει. Δεν λειτουργεί τίποτα πια μέσα στο σπίτι, μου λέει. Έχει τεράστια μελαγχολία. Και την πήγα στον γιατρό, παίρνει και αντικαταθλιπτικά χαπάκια, της διέγνωσε ότι έπαθε κατάθλιψη, βαριά κατάθλιψη, και δεν συνέρχεται. Δεν συνέρχεται. Αρχίνησα, της μίλησα, της είπα 5 πράγματα για το Θεό. Τα ήξερε η γυναίκα, γιατί μου λέει, γέροντα μου λέει, εξομολογούμε, κοινωνώ, πάω στην εκκλησία. Δεν βρίσκω παρηγοριά όμως. Δεν μπορώ να παρηγορηθώ. Δεν μπορώ να συνέλθω. Μου φύγε ο άντρας μου. Δεν μπορώ να συνέλθω. Αφού της είπα, μετά από ορισμένο καιρό με ξαναπαίρνει ο γιος, κανένα μήνα μου λέει η μητέρα μου, δεν διορθώθηκε πάντα. Λέω, δώσουμε το τηλέφωνο πάλι να την ξαναπάρω.
την ξαναπαίρνω τη μητέρα του στο σπίτι της. Τι κάνετε, πως είστε, γέροντα, μου λέει, τα ίδια χάλια είμαι. Σε λέω, ακούστε να δείτε, εγώ θα σας μιλήσω αυστηρά, τη στιγμή ξυπνήσετε. Δεν κλαίτε για τον άντρα σας, γιατί τον χάσατε. Δεν κλαίτε για τον άντρα σας. Μου λέει, για ποιον κλαίω? Κλαίω γιατί έχει πληγωθεί το εγώ σας μέσα. Δεν μπορείτε να παραδεχτείτε και να δεχτείτε αυτό που σας έχει συμβεί. Ότι εσείς πάθατε αυτό το πλήγμα. Και ότι τα όνειρα που είχατε σχεδιάσει με τον άντρα σας έχουν ισοπεδωθεί όλα. Επικρατεί σιωπή στο τηλέφωνο. Λέω, με ακούτε? Μου λέει, ναι, σκέφτομαι. Τι λέω, αυτό έχετε πάθει, αγαπητή μου κυρία. Έχει πληγωθεί το εγώ σας, διότι δεν το θέλατε τον θάνατο εσείς. Ενώ ο Θεός τον ήθελε. Εσείς δεν αφήσατε τον εαυτό σας να αποδεχτεί το θάνατο. Και αυτό το εγώ σας που γκρεμίστηκε και όλα τα σχέδια τα οποία είχατε κάνει για τον υπόλοιπο καιρό που θα ζήσετε με τον Άς, πληγώθηκε τόσο πολύ εσωτερικά που σας έχει πονέσει και έχει πληγωθεί το εγώ σας τελικά και τίποτα παραπάνω. Ακούω, έχετε δίκιο, μου λέει. Την ξαναπέρνω μετά από 10 μέρες, είμαι μια χαρά, γέροντα, μου λέει. Όντως είχα αυτό το πράγμα. Τελικά, μου λέει, ήταν πληγωμένο το βαθύ μου εγώ που δεν το βλέπα. Που δεν το έβλεπα. Και αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί. Το βλέπετε και στα ζευγάρια που συμβαίνει, σε φίλους που συμβαίνει. Δημιουργείς μια φιλία με ένα πρόσωπο. Και ξαφνικά το πρόσωπο αυτό σε πουλάει, σε προδίδει. Εσύ επάνω του είχες επενδύσει στο πρόσωπο αυτό. Αυτό το πρόσωπο το έχεις αγαπήσει. Αυτό το πρόσωπο σχεδίαζες με αυτό το πρόσωπο. Και ξαφνικά το πρόσωπο αυτό σε πουλάει. Το πρώτο που δημιουργείται είναι ο θυμός, η οργή μέσα σου. Και μετά έρχεται η θλίψη. Μετά την οργία που σου βγει, τον βρίσεις και δείτε και τα ζευγάρια, βρίζουν μετά ο ένας τον άλλον. Τα εναρμονιασμένοι, ερωτευμένοι, οτιδήποτε, βρίζουν. Και γιατί, και ήταν έτσι, και ήταν αυτό πριν, και τα παλιά του, και πώς δεν το είχα καταλάβει, και καλύτερα που χωρίσαμε τώρα. Μετά έρχεται η θλίψη. Η θλίψη φαινομενικά, γιατί κρύβεται το εγώ, βγαίνει, η θλίψη βγαίνει. Όχι γιατί έφυγε το πρόσωπο που είχα αγαπήσει, αλλά γιατί γκρεμίστηκε το εγώ μου. Πληγώθηκε το εγώ μου. Ότι την έπαθα. Επένδυσα σε ένα πρόσωπο επάνω, το οποίο είχα κάνει λάθος. Και αυτό είναι που με πληγώνει βαθιά και πληγώνει το εγώ μου. Εάν δεν το βρούμε αυτό, θα θρυνώ και θα οδύρωμαι γιατί έφυγε το πρόσωπο. Και ότι το πρόσωπο έχασα, ενώ πριν το έβριζα. Και έλεγα, εκείνη την παλιό χαρακτήρα που είχε και καλύτερα που έφυγε. Και καλύτερα που έφυγε τώρα και δεν τον παντρεύτηκα. Στην ουσία όμως μέσα, επειδή είχα επενδύσει και είχα κάνει λάθος επιλογή, δεν θέλω να παραδεχτώ το εγώ μου. Και γι' αυτό οι καταθλιπτικοί άνθρωποι είναι τρομερά εγωιστές. Κρύβεται ένας τεράστιος εγωισμός στο βάθος. Το λένε όλοι οι πατέρες αυτό. Όλοι οι Άγιοι. Άρα λοιπόν πρέπει να πολεμήσω, να ψάξω να βρω τον εαυτό μου. Γιατί ο εαυτός μου είναι πληγωμένος. Μόλις το αντελήφθηκε η κυρία, σας είπα, σε 10 μέρες ήταν μια χαρά. Ούτε χαπάκι από γιατρούς, ούτε τίποτα. Είμαι, μου λέει, όπως ήμουνα, γέροντα. Είμαι όπως ήμουνα. Βλέπετε λοιπόν τι μπορεί να πάθει και πόσο μεγάλο μπορεί να κρύβεται το εγώ μέσα του ανθρώπου. Ακριβώς γι' αυτό λέει εδώ πέρα ο Σιέ, βλέπει, αντιτασσόμενος λέει, θα το συντρίψω αυτούς. Βγάζει την οργή του πρώτα. Εν αντιθέσει το ότι θα έπρεπε να καλλιεργήσει την αρετή της υπομονής.
Η ανυπομονησία όμως, το να μιλήσω, το να μου βγει το εγώ μου, το να τον ταπεινώσω, και γι' αυτό με τα λόγια που λέω, συνήθως εξουδενώνω τον άλλον εκείνη την ώρα. Προσπαθώ να τον εξουδενώσω. Και μη σταματήσεις ποτέ αυτή τη μάχη, έως ότου γνωρίσεις, αντιληφθείς, ότι ο εχθρός σχεδόν κουρασμένος παρέμεινε ως νεκρωμένος και νικημένος. Μέχρι ότου τον δεις ότι είναι νικημένος ο εχθρός και νεκρός. Πρόσεχε όμως καλά και φυλάξου από την πονηριά του διαβόλου. Γιατί όταν αυτός καταλάβει ότι αντιστεκόμαστε δυνατά, δίνουμε γερές μάχες, στις κινήσεις κάποιου πάθους, όχι μόνο δεν τις ξεσηκώνει τότε εναντίον μας, αλλά και αν είναι σηκωμένες, προσπαθεί να τις σταματήσει για να μην μας πολεμούν. Για να μην αποκτήσουμε με την εξάσκηση εκείνη τη συνήθεια των αρετών. Και επιπλέον, για να μας κάνει να πέσουμε και σε καινοδοξία και σε υπερηφάνεια, κάνοντάς μας με τρόπο επιδέξιο να νομίσουμε πως άγινε οι στρατιώτες κατατροπώσαμε γρήγορα τους εχθρούς μας. Εδώ ο διάβολος λειτουργεί όπως λειτουργεί και στο δαιμονισμένο. Όταν φάει ένα καλό εξορκισμό ο δαίμονας και με τίμιο ξύλο και με άγια λείψανα, όταν πάει ξανά για διάβασμα, υποκρύβεται το δαιμόνιο και δεν αφήνει το δαιμονισμένο ούτε να μιλήσει, ούτε να χτυπηθεί, ούτε να αντιδράσει. Υποκρύπτεται. Και νομίζει και ο ίδιος ότι έχει θεραπευτεί. Πάει μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, διαβάζεται, δεν αντιδρά το δαιμόνιο. Και έτσι σταματάει τον πόλεμο. Το ίδιο λέει κάνει, λέει, μέσα εδώ και με τη θέλησή μας. Αν δει ότι έχει να αντιμετωπίσει γενναίον αγωνιστή απέναντί του, δεν αφήνει αυτή την κακία να σου ξαναβγεί. Δηλαδή εκείνο που σου βγήκε εκείνη τη στιγμή, όταν σε έβρισε και σε ταπείνωσε και σε ξεφτέλησε ο άλλος και σου ταπείνωσε το εγώ σου εσωτερικά και είδε ότι έδωσες μάχη κατά κέφαλα και έφαγε, εσωτερικό πόλεμο το έκανες και τον νίκησες, όταν πας εσύ να ξαναφέρεις τη μνήμη σου, το τι σου είπε, λες δεν πειράζει. Δεν χάθηκε ο κόσμος, άστο. Δεν σηκώνονται, λέει, τα πάθη. Και έτσι νομίζεις ότι πέρασες σε στάδιο απάθειας. Και μάλιστα ότι είσαι νικητής. Και ενώ ο διάβολος δεν υποκρύπτεται για να κάνει τη δουλειά του κάποια άλλη στιγμή. Προσέξτε πόση μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό εσύ αγαπητέ ξεκίνα το δεύτερο πόλεμο. Ξεσήκωσε από μόνος σου εναντίον σου με την ενθύμηση όλων των λογισμών εκείνων και όλων των λόγων που σου είπαν και έγιναν αιτία της ανυπομονησίας. Δηλαδή, στο να μην υπομένεις και με συχνές επιθυμίες και με περισσότερη βία από την πρώτη, κάνε πόλεμο και καταδίωξε τις κινήσεις τους μακριά από σένα, λέγοντας μαζί με τον Δαβίδ, θα κυνηγήσω τους εχθρούς μου και δεν θα υποχωρήσω μέχρι ότου τους εξολοθρέψω. Αλλά εδώ μιλάει για εχθρούς εσωτερικούς τώρα. Μιλάει για τα κακά πάθη. Ότι αυτούς τους εχθρούς θα τους ξεσηκώσω μέσα μου ξανά, πάση θυσία, δεν θα σε αφήσω. Είναι σαν και αυτό που κάνουμε στο δαιμονισμένο, που επιμένουμε, ενώ ξέρουμε ότι υποκρύβεται το δαιμόνιο, να το εκνευρίσουμε. Και ψάχνουμε να βρούμε σε ποιο σημείο τον εξορκισμό εκνευρίζεται. Το ίδιο λέει κάνε και εσύ εδώ, στον εσωτερικό πόλεμο. Φέρε ακριβώς την εκείνο που σε θίγει, που αισθάνεσαι ότι σε πρόσβαλε. Θυμήσου την όψη του, τα πάντα, το πώς σου μίλαγε, ώστε εσωτερικά να ξυπνήσουν τα πάθη. Και τότε λέει σαν το Δαβίδ, λέει τώρα θα σας κυνηγήσω όλους, θα κυνηγήσω όλους τους εχθρούς μου και δεν θα υποχωρήσω μέχρι ότου σας εξολοθρέψω. Μέχρι ότου τελειώσουν αυτά τα πάθη. Επειδή όμως δεν είναι αρκετό το να διώξουμε μόνο τους εχθρούς μας, αλλά πρέπει και να τους μισήσουμε από την καρδιά μας για να μην νικηθούμε από αυτούς άλλη φορά, γι' αυτό και εσύ πρέπει να μπεις στον τρίτο πόλεμο τώρα. Πρέπει να εντυωθείς και με σφοδρότητα στους λογισμούς αυτής της ανυπομονησίας,
έως ότου τους μισήσεις και τους συγχαθείς, λέγοντας μαζί με τον ψαλμοδό Δαβίδ: «Την αδικία την εμίσησα και τη συγχάθηκα. Και με τέλειο μίσος τους εμίσησα, έγιναν προσωπικοί μου εχθροί». Τελευταία, για να κάνεις τέλεια την ψυχή σου με τις έξεις, τις συνήθειες των αρετών, πρέπει να κάνεις ακόμα και πράξεις εσωτερικές που θα είναι αντίθετες απευθείας στην υπομονησία σου. Κάνε, λέει, το δεύτερο πόλεμο. Μέχρι ότου εξολοθρεύσεις αυτό το πάθος που φουντώνει μέσα σου. Οτιδήποτε πάθος είναι. Για οποιοδήποτε αμάρτημα. Πιάσαμε ένα αμάρτημα το οποίο ο άλλος μας έβρισε και εμείς ταραχτήκαμε. Αυτό λοιπόν πολέμησέ το, που μπορεί να είναι και άλλο πάθος. Μπορεί να είναι το ψέμα. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε πάθος ανθρώπινο. Πλην, λέει, των σαρκικών. Τα σαρκικά εξαιρούνται, λέει, θα σας τα αναλύσω παρακάτω. Όλα τα άλλα πάθη κάτους, και πρώτο και δεύτερο και τρίτο πόλεμο. Και αφού τα εξολοθρεύσεις, τότε αρχίνα να κάνεις, να σου γίνει συνήθεια το καλό. Είχαμε μιλήσει για τη συνήθεια του καλού. Και είχαμε αναφέρει παλαιότερα τις μετάνοιες, το σχήμα στο απόδειπνο. Όπου όταν έχεις μάθει από συνήθεια και κάνεις μία κίνηση στο λειτουργικό τομέα της Εκκλησίας, η κίνηση αυτή δεν κόβεται, αλλά την κάνεις, πηγαίνεις από μόνος σου από έξι πλέον, γιατί υπάρχει η κακή έξις και η καλή έξις. Κάνε λοιπόν την ψυχή σου, λέει, με τις έξι των αρετών. Πρέπει να κάνεις και πράξεις εσωτερικές που θα είναι αντίθετες στην απομονησία σου. Κατά το απομακρύνσου από το κακό και κάνε το καλό. Για παράδειγμα, αν επιθυμείς, λέει ο Άγιος Νικόδημος, να αποκτήσεις πλήρως την υπομονή, τη συνήθεια της υπομονής, το να υπομένεις σε όλα τα πράγματα, τη συνήθεια της υπομονής. Δεν φτάνει μόνο να ασκήσεις με τους τρόπους του πολέμου, που είπα, αλλά πρέπει ακόμα να αγαπάς για να εξασκηθείς την περιφρόνηση. Πρέπει να αγαπήσεις την περιφρόνηση. Όταν ο άλλος σε περιφρονεί και δεν σου δίνει σημασία, μπορεί να πεις: «Δεν με ενοχλεί αν με περιφρονεί». Μα πώς δεν μας ενοχλεί? Αφού λέμε μια φορά δεν με θέλεις, δεν σε θέλω δέκα. Γιατί το λέμε δεν σε θέλω δέκα? Άρα μας ενοχλεί. Για να πάω σε ένα σπίτι συγγενικό και να μην μου δώσουν σημασία, και σε ένα φιλικό σπίτι να πάω και να μην μου δώσουν σημασία. Για να πάω στο σπίτι της νύφης ή της πεθεράς και να μην μου δώσει η νύφη ή η πεθερά σημασία, αλλά να με αφήσει εκεί σε μια γωνιά. Να αγαπάς, λέει, αυτή την περιφρόνηση και να την προκαλείς, να την θέλεις, γιατί αυτή σου ασκεί την υπομονή. Σε ταπεινώνει ο άλλος και εσύ ασκήσεις την υπομονή. Αυτό είναι καλό, λέει, και να το υπομένεις και να το δέχεσαι και να το προκαλείς, να το ζητάς. Αυτό λέει εδώ πέρα. Να αγαπάς την περιφρόνηση που έλαβες από εκείνον που σε ατίμασε, που δεν σε τίμησε δηλαδή, ή που σε έβρισε, και ζητώντας να ατιμαστείς και πάλι, και να ζητάς να βριστείς όπως και πρώτα από τον ίδιο τον άνθρωπο, και να είσαι προετοιμασμένος να υπομείνεις ακόμα και βαρύτερες βρισιές και ατιμίες, επειδή και οι παρόμοιες πράξεις είναι αναγκαίες για να μας κάνουν τέλειους τις αρετές, και να κάνεις να ασκήσεις την υπομονή. Και να λες τώρα: «Εγώ προκαλώ, εκεί τους αφήνω να με υποτιμούνε και ασκούμε στην αρετή της υπομονής». Και μετά μαθαίνεις. Μετά μαθαίνεις. Σιγά σιγά. Ο άνθρωπος όλο το μαθαίνει, είναι σαν τη δίαιτα. Γιατί όταν κάνει κανείς δίαιτα, στην αρχή πεινάει. Όταν μπει σιγά σιγά στο πρόγραμμα της δίαιτας, μετά από 2-3 εβδομάδες, συνηθίζει το στομάχι στη λίγη ποσότητα φαγητού. Συνηθίζει.
Και έτσι η δίαιτα γίνεται πιο εύκολη, γιατί μπήκε στην έξι της συνήθειας. Ενώ στην αρχή του στομάχι, τις πρώτες μέρες, τις πρώτες μέρες και τις πρώτες εβδομάδες αντιδρά το στομάχι. Διπεινάει. Το ίδιο θα αντιδράσει όταν ο οργανισμός και θα σε ενοχλήσει. Να αντεπιτεθείς. Να αντιμιλήσεις. Μετά όμως θα το έχει συνηθίσει. Θα σε βρίζει ο άλλος, θα σε φτύνει και όπως λέει ο λαός, εσύ θα νομίζεις ότι ψυχαλίζει. Ενώ θα σε φτύνει. Γιατί αλλιώς οι άλλες πράξεις, όσο πολλές και δυνατές και αν είναι, δεν είναι όμως ικανές να υποσπάσουν την κακία από τις ρίζες της. Γι' αυτό είναι ανάγκη. Εκεί που ήταν προηγουμένως φυτεμένη και ριζωμένη η κακία, εκεί αντί αυτής να φυτευτεί και να ριζωθεί η αντίθετή της αρετή. Πρέπει λοιπόν να ξεριζώσω το πάθος, να το νεκρώσω, να φύγει και εκεί που ήταν η ρίζα ευθυνής, να φυτέψω εγώ μια άλλη αρετή, την υπομονή τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Για να γίνουν κατά τους ιατρούς τα αντίθετα θεραπεία των αντιθέτων. Ώστε να γίνουν αυτά που λέει η ιατρική επιστήμη, λέει ο Άγιος Νικόδημος, τα αντίθετα των αντιθέτων να θεραπευτούν από τον αντιθέτων. Έτσι αν εμείς δεν συνηθίσουμε με πολλές και συχνές πράξεις να αγαπάμε την καταφρόνηση και την περιφρόνηση και να χαιρόμαστε μάλιστα όταν μας περιφρονούν. Δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο να χαιρόμαστε. Αυτό που λέει ο Χριστός, να χαίρεστε όταν σας περιφρονούν, όταν σας διώκουν, όταν σας υβρίζουν. Το πετύχετε, το κάνετε πράξη. Δεν είναι για τα λόγια. Είναι για την καθημερινή μας ζωή. Δεν είναι μόνο όταν μας κυνηγάνε και είναι διωγμός. Αν το συνηθίσουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Πάνω στην οποία αγάπη της καταφρονήσεως, τον αγαπάς δηλαδή αυτή την καταφρόνηση, θεμελιώνεται και ριζώνει η αρετή της υπομονής. Αν δεν τα κάνουμε όλα αυτά, δεν θα ελευθερωθούμε ποτέ από την κακία της ανυπομονησίας, η οποία θεμελιώνεται αυτή πάνω στο μίσος της καταφρονήσεως. Γι' αυτό και μένοντας ζωντανή η ρίζα της κακίας, φυτρώνει πάντα με τρόπο που μαραίνει την αρετή. Άρα λοιπόν πρέπει να αντικαταστήσουμε τη ρίζα της κακίας με την αρετή της υπομονής. Γιατί αν την αφήσουμε τη ρίζα, θα ξαναπετάξει και θα μαραζώσει η αρετή πάλι, θα τη χάσουμε την αρετή. Μερικές φορές μάλιστα την πνίγει εντελώς. Η κακία πνίγει την αρετή, λέει, και την εξαφανίζει. Και εμάς κάνει να κινδυνεύουμε και να ξεπέσουμε πάλι με κάθε ευκαιρία που θα μας τύχει. Είναι λοιπόν βέβαια ότι χωρίς τις αντίθετες πράξεις που είπαμε, δεν είναι δυνατόν να αποκτήσουμε την αληθή συνήθεια των αρετών. Άρα λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε αυτό που είπε στην αρχή, στον τίτλο, που μας είπε ότι πώς λέει πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της παραλόγου ή κατωτέρας θελήσεως των αισθήσεων και με το τι πράξεις πρέπει να κάνουμε ώστε η θέλησή μας να αποκτήσει τη συνήθεια των αρετών. Να αποκτήσουμε τη συνήθεια των να πράττουμε μόνο τις αρετές και να μην μας συγχύζει οτιδήποτε περιέχει μέσα πάθος, κακία, αμαρτία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είμαστε στο επόμενο στάδιο που μας λέει πώς πρέπει να γίνεται, αφού μας δώσει τον πόλεμο, πώς πρέπει να πολεμάμε οι θελήσεις, πώς πρέπει να πολεμούν και πώς πρέπει να νικάει το θέλημα, να νικά το θέλημα του Θεού. Τώρα μας λέει δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να προχωρήσετε ένα βήμα παραπάνω στο να μάθετε να συνηθίσετε να κάνετε το καλό. Δεν ξέρω, θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα να δείτε τη συνήθεια πόσο είναι. Τα παλιά χρόνια δεν βάζαμε τη ζώνη στα αυτοκίνητα. Μάλλον τα αυτοκίνητά μας δεν είχαν καν ζώνες. Κάποια στιγμή τα αυτοκίνητα, τα καινούργια που ήρθαν στην Ελλάδα, βάλαν ζώνες ασφαλείας. Παρότι είχαν τα ζώνες ασφαλείας, εμείς δεν τις φορούσαμε. Μέχρι ότου αρχίσει η αστυνομία να βάζει
πρόστιμο. Και μετά αρχίσαμε σιγά σιγά να φοράμε τη ζώνη ασφαλείας. Σήμερα, με το που μπαίνεις μέσα σε ένα μάξι, αυτός που έχει μάθει και βάζει τη ζώνη ασφαλείας, με το που κάθεται, πριν βάλει μπρος τα μάξι ή με το που θα κάτσει στο κάθισμα, βλέπετε άθελά του πάει το χέρι του και πιάνει αμέσως την ζώνη για να τη φορέσει. Γίνεται αυτόματα, χωρίς, ενώ μιλάει, συζητάει άλλα θέματα, το χέρι κάνει πλέον την καλή συνήθεια. Αυτό λέει να αποκτήσουμε. Την καλή συνήθεια των αρετών. Όπως βλέπετε, πολλοί ξυπνάνε το πρωί, δεν προσεύχονται. Γιατί δεν έχουν μάθει να προσεύχονται. Και λέει, πω, το ξέχασα. Το ξέχασα. Εγώ το πρωί, κάθε πρωί που ξυπνάω, μόλις σηκώνομαι, έχω συνηθίσει την ώρα που βγάζω τα ρούχα τα οποία φοράμε στον ύπνο μας, γιατί εμείς κοιμόμαστε με τα ράσα, την ώρα που βγάζω αυτά τα ράσα του ύπνου για να φορέσω αυτά που κυκλοφορούμε την ημέρα, την ώρα που ντύνομαι, ψάλλω το άξιο νεστή. Χρόνια. Και έχω προσέξει ότι εαυτός μου, με το που πιάνω τα ρούχα να ντυθώ, χωρίς να πω τώρα πρέπει να πω το άξιο εστίνω αληθώς και το ψάλλω. Το ψάλλει μόνο του ο εγκέφαλός μου. Το ψάλλει μόνο του ο εγκέφαλός μου. Το ίδιο είναι πολλοί άνθρωποι, κάνουν το πρωί την προσευχή τους και φεύγουν από το σπίτι τους και κάνουν το σημείο του σταυρού. Και βλέπετε το κάνουν από συνήθεια. Είναι καλή συνήθεια. Τους έχει γίνει. Αυτή τη συνήθεια σε όλες τις αρετές πρέπει να την αποκτήσουμε. Αλλά αυτό δεν είναι εξάσκηση, λέει. Δεν γίνεται να γίνει από μόνο του. Πρέπει ο άνθρωπος να μάθει να ασκείται. Γνώρισε ακόμα και αυτό, ότι αυτές οι πράξεις, οι ασκήσεις που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να είναι τόσο συχνές και τόσες πολλές που να μπορούν να καταστρέψουν τελειωτικά τη συνήθεια της κακίας. Δηλαδή αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει και μας οδηγούσε στον κακό και αμαρτωλό πάθος, πρέπει να διακοπεί. Άρα πρέπει να κάνω συχνές πράξεις αρετών, να καλλιεργώ. Η οποία, καθώς ριζώθηκε η κακία και κατέκτησε την καρδιά μας από τις πολλές κακές πράξεις τόσων χρόνων, έτσι πρέπει να ξεριζωθεί από αυτή τώρα με τις πολλές καλές πράξεις που θα κάνουμε. Και τότε να ριζώσουμε στην καρδιά μας τη συνήθεια των αρετών. Μάλιστα λέγω ότι πρέπει να είναι πολύ περισσότερες οι καλές πράξεις από τις κακές για να γίνει η συνήθεια ενάρετη. Επειδή οι καλές πράξεις δεν είναι σαν τις πράξεις κακίας που υποστηρίζονται από τη φύση μας, η οποία είναι διεφθαρμένη από την αμαρτία. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι οι καλές οι πράξεις για να τις συνηθίσουμε και να νικηθούν οι πράξεις, τις συνήθειες της κακίας, πρέπει να είναι πολλές, πολύ περισσότερες οι πράξεις οι καλές που κάνουμε για να τις δεχτεί ο οργανισμός μας. Γιατί? Διότι η φύση μας λέει, επειδή γέρνει προς την αμαρτία και θέλει την αμαρτία, θέλει το κακό, δεν βοηθάει στο να αποκτήσω το καλό. Ο άνθρωπος εκ φύσεως γέρνει προς το κακό. Από την ώρα που βγήκε από τον παράδεισο έχει γύρει προς το κακό ο άνθρωπος. Άρα πρέπει να κάνουμε ένα αγώνα ως μοναχοί, ως μοναχές, εσείς οι μοναχές, οι χριστιανοί, ως χριστιανοί, όχι μόνον να κάνουμε αυτούς τους πολέμους που είπε, αλλά να κάνουμε πράξεις και συνήθεια τις καλές αρετές. Και επειδή η φύση μας είναι αντίθετη, πρέπει να πιεστούμε ακόμα περισσότερο, μέχρι ότου συνηθίσει ο οργανισμός να δουλεύει με την καλή συνήθεια. Γιατί το φυσιολογικό είναι ότι όταν σε βρίσκει, γιατί το λέω φυσιολογικό, γιατί προς τα εκείνη η φύση μας, ότι όταν σε βρίσει ο άλλος, να γυρίσεις να το ανταπατήσεις. Δεν είναι φυσιολογικό να μην σε αγγίξει η βρισιά του. Το φυσιολογικό είναι να σε ερεθίσει, γιατί ο άνθρωπος γέρνει προς την αμαρτία. Είναι αυτό που λέει, υποστηρίζει η φύση την κακία. Η φύση του σώματός μας. Γιατί είμαστε εκτός παραδείσου.
και έχουμε γύρει προς το κακό. Άρα για να έρθω προς το καλό θέλω πολύ περισσότερο αγώνα. Και γι' αυτό λέμε ότι ο χριστιανικός δρόμος, ο δρόμος των αρετών είναι ανηφορικός, ενώ ο δρόμος της κακίας είναι κατηφορικός. Είναι εύκολος. Γιατί υποστηρίζεται από τη φύση μας, λέει ο Άγιος Νικόδημος. Άρα πρέπει να κάνω πολύ περισσότερες καλύτερες πράξεις για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε. Και όχι μόνο να ισορροπήσουμε, αλλά οι καλές συνήθειες να εξαφανίσουν τελικά τις κακές. Σου λέγω ακόμα και το εξής. Εάν η αρετή που θέλεις να ασκηθείς το απαιτεί, πρέπει ακόμα να κάνεις και εξωτερικές πράξεις παρόμοιες με τις εσωτερικές που γίνονται. Γιατί αυτός μιλάμε για ένα πόλεμο και πράξεις που γίνονται εσωτερικά. Εξωτερικά δεν φαίνονται. Δηλαδή το αν δεν απαντήσω, δεν καταλαβαίνει ο άλλος κάτι, γιατί εγώ το έκανα. Είναι ένα εσωτερικός πόλεμος την ώρα που με έβρισες, εγώ δεν σου απάντησα. Αλλά άμα θέλουμε, λέει, να ενισχύσουμε, να κάνουμε όχι μόνο εσωτερικές, αλλά κάνουμε και εξωτερικές. Για παράδειγμα, για να αποκτήσεις την υπομονή, όχι μόνο πρέπει να αγαπάς με την καρδιά σου εκείνους που σε ξεφτέρισαν ή σε ενόχλησαν με κάθε τρόπο, αλλά να λες και για αυτούς τα καλύτερα λόγια, με πραότητα και με αγάπη. Και αν μπορέσεις, να τους υπηρετείς ακόμα και με έργα και να τους βάζεις και μετάνοια. Αυτούς οι οποίοι σου κάνουν κακό, αυτοί οι οποίοι σε ξεφτελίζουν, αυτοί οι οποίοι σε ταπεινώνουν, αυτοί οι οποίοι σου κάνουν οτιδήποτε, αναφέρει πάλι αυτό το παράδειγμα, όχι μόνο λέει εσύ να τους αγαπάς, όχι να προσεύχεσαι, όχι μόνο να μιλάς με καλά λόγια για αυτούς και με πραότητα, αλλά αν χρειαστεί να τους υπηρετήσεις κανονικά, τους είδες θέλουν κάτι, μπορώ να σε εξυπηρετήσω, να βοηθήσω, κανονικά σαν να μην φαίνεται τίποτα. Και μάλιστα να τους κάνεις και μετάνοια, δηλαδή να τους δείξεις μια απέναντί τους ότι τους σέβεσαι και ότι είσαι δούλος τους. Να πας πιο κάτω από εκεί που εκείνοι σε έβαλαν. Να πας πιο κάτω από εκεί που σε έβαλαν. Εδώ θα αναφέρω ένα προσωπικό παράδειγμα που θυμήθηκα τώρα από το στρατό. Ότι επειδή είμαι θρησκευάμενος, θυμάμαι κάποιοι αξιωματικοί αυτοί οι λοχίες που γίνονται δεκανείς και υποδεκανείς, οι οποίοι διατάζανε, εγώ ήμουν απλός φαντάρος, μου λέγανε ότι ο Χριστός είπε πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Γι' αυτό μου λατσιώ ότι πήγαινε εσύ να καθαρίσεις τα καζάνια. Και τους έλεγα βεβαίως και θα πάω. Γιατί το να κάνω ταπεινές δουλειές μου εξασκεί την ταπείνωση και αυτό θέλει ο Κύριός μου. Εάν θέλετε μπορώ να πάω και στις τουαλέτες ακόμα να σας βοηθήσω, όχι μόνο στα καζάνια, αλλά να πάω και στους τουαλέτες. Και αυτοί δεν το άντεχαν και μου λέγανε άντε σήκω φύγε από το γάμο. Λοιπόν, αυτό όμως έπρεπε να το κάνει κανείς και να το κάνει και να το πιστεύει και να πηγαίνει πραγματικότητα να το κάνει, όπως πήγαινα. Και καθάριζα και τα καζάνια και πήγαινα και στους τουαλέτες. Και μετά, επειδή αυτοί δεν θέλαν τις τουαλέτες, τους είπα θα πηγαίνω εγώ μόνιμα στη χειρότερη αγκαρία, τη λέγαμε στο στρατό. Που ήταν οι τουαλέτες, οι καλλιόποι. Και πήγαινα και τις καθάριζα. Και τελικά διαπίστωσα ότι ήταν και η πιο εύκολη αγκαρία. Γιατί μπορεί να ήταν ταπεινωτική, να ήταν με στη βρώμα, αλλά ήταν ενώ οι άλλοι τι κάναν, μαζεύαν λίγα φυλαράκια, αλλά μαζεύαν μερικές γόπες, κάναν κάποιες άλλες δουλειές. Γιατί, διότι εάν κάθε μισή ώρα πήγαινες με το λάστιχο στην τουαλέτα, κρατούσες στις τουαλέτες συνέχεια όλο το 24ωρο, καθαρές δεν λερανόντουσαν. Ενώ όσοι άλλοι πηγαίναν μία φορά το πρωί στις 10, που ήταν η ώρα της αγκαρίας, να καθαρίσουν και αφήναν όλο το 24ωρο και οι τουαλέτες ήταν ακάθαρτες. Και φυσικά στις τουαλέτες αν δεν ρίξεις νερό και δεν τις καθαρίσεις, λερώνονται. Όταν όμως κάθε μισή ώρα περνάς με το λάστιχο και ρίνεις λίγο νερό, οι τουαλέτες παραμέναν πάντοτε καθαρές.
Και έτσι πράγματι πήγαινε συνέχεια, έκανε το διακόνημα τις τουαλέτες. Λοιπόν, να βάλεις και μετάνοια. Αν αυτές οι πράξεις, λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εδώ πέρα, πάνω σε αυτό λέει ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να αδικούν κανένα, ούτε εκείνον που τους αδίκησε. Ότι αν αδικήσει κάποιος αυτούς, πρέπει να μην τον εκδικούνται, αν κάποιος μας αδίκησε. Να μην κάνουν στους άλλους εκείνα τα κακά που εκείνοι έκαναν στους ίδιους, αλλά να τα υπομένουν και να ησυχάζουν. Όχι μόνο να ησυχάζουν, αλλά και να δώσουν θεληματικά τον εαυτό τους να πάθουν τα κακά που τους προξένησαν οι άλλοι. Να παραδώσουν επίσης τον εαυτό τους στα πάθη περισσότερο και προθυμότερα από ό,τι θέλει εκείνος που τους κακοποιεί. Να μην μισήσουν εκείνους που τους έκανε το κακό. Να αγαπήσουν αυτόν από την καρδιά τους και να τον ευεργετούν. Και τελευταία, να παρακαλούν τον Θεό για αυτό. Δηλαδή να αποδεχθείς την αδικία, να αποδεχθείς το κακό, να μην αντιδράσεις, να υπομείνεις και ό,τι κακά σου προξένησε, να μην τα αποδώσεις. Αντίθετα, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, να προσεύχεσαι τελικά και για αυτούς. Ο δε Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος μας λέει ακόμα περισσότερα να κάνουμε. Δηλαδή, τι μας λέει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος? Λέει ότι όχι μόνο να προσευχόμεθα για αυτούς που μας κακοποίησαν, αλλά και να τυπώνουμε νεαρά στη φαντασία μας, να φέρνουμε τα πρόσωπά τους και να τα σπαζόμεθα με απάθεια και με δάκρυα αγάπη, σαν να είναι πραγματικοί φίλοι μας, αυτούς που προξένησαν το κακό. Να φέρνω στη φαντασία μου το πρόσωπό του και να τον ασπάζομαι, λέει, με απάθεια, εννοεί χωρίς να είμαι πονηρά, και μάλιστα με δάκρυα αγάπης, γιατί αυτός είναι πραγματικός φίλος μου, ο οποίος μου προξενεί αυτά τα κακά. Και γιατί γίνεται φίλος μου? Διότι ομοιάζομαι τον Χριστό μου. Ομοιάζομαι τον Χριστό μου, ο οποίος αδίκως υπέφερε τα πάντα και ανέβηκε μέχρι πάνω στο Σταυρό, χωρίς να διαμαρτυρηθεί, χωρίς να είναι δίκαια η Σταύρωση και όλα τα μαρτύρια τα οποία πέρασε. Δεύτερον, λέει, να διατηρούμε προς αυτούς και στον ίδιο χρόνο που μας κακοποιούν, ίδια και χωρίς αλλαγές, την διάθεση της καρδιάς μας. Δηλαδή, η διάθεση της καρδιάς μας να μην αλλάξει ποτέ απέναντι σε αυτούς. Και τρίτον, να ξεχνά κανείς τελείως όλα όσα έπαθε και να μην τα ενθυμείται. Όχι μόνο όταν είναι παρόντες αυτοί που τον κακοποίησαν, αλλά και όταν είναι απόντες. Και να φέρεται σε αυτούς χωρίς καμία σκέψη. Και να μπορεί να συμφάγει στο ίδιο τραπέζι με αυτούς που του έκαναν τόσο μεγάλο κακό. Σαν να μην έχει συμβεί ποτέ τίποτα. Δείτε πόσο ανώτερη και πόσο ψηλά νοήματα περιέχει η χριστιανική ζωή. Πού είναι εκείνο το οφθαλμόν αντί οφθαλμού, και πού είναι αυτό που διδάσκει ο μουσουλμανισμός, οι οποίοι εκδικούνται και σφάζουν? Δείτε ότι ζητάει από εμάς να το φέρνουμε μέσα στο μυαλό μου, λέει ο Άγιος Σημεών, ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, και μετάνοιες να του κάνω, να υποδουλώνομαι σε αυτόν, ώστε να αποκτώ εγώ τις καλές αρετές της υπομονής, της ακακίας, της απάθειας, όλα αυτά που προέρχονται. Τώρα εμείς κατά πόσον αυτά, αδέλφια μου, στη ζωή μας τα κάνουμε πράξη, και θεωρώ ότι δεν τα κάνουμε πράξη, διότι αν τα κάναμε και ήταν πράξη, η κοινωνία μας δεν θα ήταν σήμερα αυτή η οποία βρίσκεται έξω. Και πρέπει εμείς ακόμα περισσότερο, σαν χριστιανοί που διδασκόμεθα, γι' αυτό τα διδασκόμεθα και σαν μοναχοί και σαν μοναχές, πρέπει να τα κάνουμε πράξεις. Δηλαδή να αρχίσω μέσα μου να αλλάζω το σκεπτικό μου. Όχι μου είπε ο άλλος κάτι και εγώ να του το φυλάω.
και στη δεδομένη στιγμή να κάνω αυτό που λέει ο λαός, η εκδίκηση σερβίρεται σε κρύο πιάτο. Δηλαδή μια άλλη δεδομένη στιγμή εγώ θα του πετάξω τη μαχαιριά και θα τον πληγώσω. Και αν αυτές οι πράξεις και οι εσωτερικές και οι εξωτερικές σου φαίνονται δύσκολες να τις κάνεις, τόσο για την αδυναμία του μυαλού σου, όσο και για τη δυσκολία που σου φέρνει σε αυτά η επιθυμία σου. Η επιθυμία σου δεν σου λέει να κάνεις όλα αυτά, αφού η φύση του ανθρώπου γέρνει προς τον κακό. Ούτε ο νου σου τα δέχεται εύκολα, λέει. Όμως με κανένα τρόπο δεν πρέπει να τις εγκαταλείψεις αυτές τις προσπάθειες και αυτόν τον αγώνα και αυτές τις μάχες, αλλά να αγωνίζεσαι να τις πετύχεις. Γιατί όσο αδύνατες και αν φαίνονται ότι είναι, όσο και φαίνονται αδύνατα ότι δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν, να ξέρεις γιατί όσο αδύνατες και αν είναι, σε κρατάνε σταθερό και γενναίο στον πόλεμο και σου διευκολύνουν τον δρόμο για να νικήσεις. Σε βοηθάει αυτός ο αγώνας, ώστε να βγεις στο τέλος εσύ νικητής. Στάσου με προσοχή και συγκεντρώσου καλά στον εαυτό σου για να πολεμήσεις όχι μόνο τις μεγάλες και δυνατές επιθυμίες σου, τις κακές εννοεί, αλλά ακόμα και τις μικρές και ελαφριές του κάθε σου πάθους, όποιο πάθος και αν έχεις. Γιατί οι μικρές ανοίγουν το δρόμο για τις μεγάλες. Οπότε και μετά από αυτά γεννιούνται μέσα μας οι κακές επιθυμίες. Και από τη μικρή φροντίδα που έχουν μερικοί στο να αποσπάσουν από την καρδιά τους τις μικρές επιθυμίες, αφού κυρίευσαν τις μεγάλες του ιδίου πάθους, συμβαίνει ανέλπιστα και ξαφνικά να ζημιωθούν και να νικηθούν από τους εχθρούς τους με δύναμη και καταστροφή μεγαλύτερη από προηγουμένως. Τι λέει εδώ? Μας λέει να αγωνιζόμαστε όχι μόνο για τις μικρές, γιατί οι μικρές ανοίγουν κακίες, ανοίγουν το δρόμο για τις μεγάλες κακίες. Και πρόσεξε, λέει, μην πεις θα ξεκινήσω και θα κάνω τον πόλεμο πρώτα από τα μικρά για να πολεμήσω τα μεγάλα, γιατί θα εξαπατηθείς. Ξεκίνα τον πόλεμο και στα μικρά και στα μεγάλα πάθη. Και στις μεγάλες κακίες και στις μικρές κακίες. Διότι θα πάθεις, λέει, από τις μεγάλες, ενώ θα πολεμάς τις μικρές, θα πάθεις από τις μεγάλες τέτοια ζημιά που θα είναι ανεπανόρθωτη αν τις αφήσεις. Σου υπενθυμίζω ακόμα να περιορίσεις και να απονεκρώσεις τις επιθυμίες και τα θελήματά σου ακόμα και για τα πράγματα που επιτρέπονται μεν, αλλά δεν είναι απαραίτητα. Να κάνεις πόλεμο και για πράγματα που δεν είναι κακά μεν, λέει, άσχημα, αλλά δεν είναι απαραίτητα και δεν σε βοηθούν. Όπως τέτοια είναι οι πολλές συνομιλίες. Συνομιλείς με τον έναν, συνομιλείς με τον άλλον, συνομιλείς με τον άλλον, και τρως και σπαταλάς τον χρόνο σου αδίκως, ενώ θα μπορούσες τον ίδιο χρόνο να έχεις ασκηθεί στις αρετές, στη μελέτη, στην προσευχή, στην ακακία, σε όλα τα πάθη σου, να εμβαθύνεις τον εαυτό σου. Και εσύ κάθεσαι και περνάς τον χρόνο σου, πίνοντας τον καφεδάκι σου και συζητώντας με τον έναν, μετά θα πάμε πιάσουμε κουβέντα με τον άλλον και σκυλάει το 24ωρο χωρίς να έχεις κάνει μάχες. Λοιπόν, όχι μόνο, λέει, επίσης να αποφεύγεις τα λιπαρότερα φαγητά και τα πολλά φαγητά. Δεν είναι κακό, λέει, το να φας λιπαρό φαγητό, αλλά αποφυγέ το. Να συνηθίζεις τον εαυτό σου να μην αισθάνεσαι τη γλύκα του φαγητού, και το λίπος, το λάδι, αυτό εννοεί, φέρνει, αυτό εννοεί λιπαρό, το λάδι εννοεί, γιατί το φαγητό νοστιμίζει με το λάδι. Δεν είναι απαραίτητο, λέει, να το αποφεύγεις. Και άλλα τέτοια παρόμοια. Γιατί από αυτό θα ακολουθήσουν μετά πολλά καλά. Εάν κάνεις και σε αυτά τον αγώνα σου, θα έχεις πολύ μεγαλύτερο όφελος. Αυτά θα σε κάνουν περισσότερο προετοιμασμένο και πιο πρόθυμο να νικάς τον εαυτό σου και στα άλλα. Γιατί θα γίνεις δυνατότερος και πιο έμπειρος στον πόλεμο των πειρασμών. Γιατί θα αποφύγεις διάφορες παγίδες του διαβόλου και θα κατορθώσεις πράγματα πολύ αρεστά στο Θεό. Κάνοντας όχι μόνο τα πρώτα, λοιπόν, σου είπα, αλλά και τα δεύτερα, τα οποία
Μπορεί να επιτρέπονται μεν, αλλά δεν σου είναι απαραίτητα. Κάνε και σε αυτά, λέει, τον πόλεμο. Και θα δεις τη μεγάλη ωφέλεια που θα έχεις από το Θεό. Λοιπόν, εάν ακολουθήσεις, αγαπητέ, με τον τρόπον αυτό που σου είπα, αυτά τα άγια γυμνάσματα, να ξέρεις και να είσαι βέβαιος πως σε λίγο καιρό θα προκόψεις πάρα πολύ και θα γίνεις άνθρωπος πνευματικός. Αληθινά όμως πνευματικός. Και πραγματικά και όχι μόνο ψεύτικα και στο όνομα πνευματικός. Γιατί αν επιχειρήσει εδώ, τι μας λέει? Ότι αν κάνουμε αυτά τα γυμνάσματα, πράγματι θα γίνουμε τότε πνευματικοί άνθρωποι. Και όχι στα ψέματα, που σημαίνει ότι έχει υπόψη του ανθρώπους, οι οποίοι οι άλλοι λένε, μα είναι πνευματικός άνθρωπος, είναι κοντά στον Θεό κτλ. Αλλά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είναι μια εξωτερική ευσέβεια, μια εξωτερική ευλάβεια. Αφού δεν έχει μέσα του εσωτερικό πόλεμο και δεν έχει νικήσει. Γιατί αν επιχειρήσεις άλλο τρόπο, πρόσεξε λέει, αν επιχειρήσεις άλλον τρόπο και κάνεις άλλα γυμνάσματα τα οποία είναι ευχάριστα στις επιθυμίες σου, τόσο που να νομίζεις ότι ενώθηκες και με το Θεό και ότι και του συνομιλείς γλυκά, γνώριζε ότι δεν είναι δυνατόν να αποκτήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή κάποια αρετή. Επειδή η χάρη του Πνεύματος, όπως σου είπα και στο πρώτο κεφάλαιο που ξεκινήσαμε, δεν αποτελείται ούτε γεννιέται από γυμνάσματα ευχαριστήσεως και παρόμοια με τη φύση μας, αλλά από εκείνα που βάζουν τη φύση στους σταυρούς επάνω και στις κακοπάθειες και από εκείνα που ανακαινίζεται ο άνθρωπος διαμέσου των έξιων και των ευαγγελικών αρετών και ενώνεται με τον εσταυρωμένο του ποιητή. Μην νομίσεις, λέει, ότι αν κάνεις άλλους αγώνες πνευματικούς και δεν κάνεις αυτά που σου λέω ότι θα προκόψεις. Αν δεν ακολουθήσεις, λέει, το δρόμο που σου λέω, δεν πρόκειται να προκόψεις πνευματικά. Το αποκλείει, αν δεν κάνουμε αυτά, να βαδίσουμε δρόμο σωστά χριστιανικά. Και αν, λέει, βαδίζεις εσύ και λες, εγώ με τον τρόπο που μπορώ, τα οικονομώ και καλά πάω, έχεις μια αυταπάτη, λέει. Και νομίζω ότι επειδή μιλάς γλυκά στο Θεό, επειδή ξεκουράζει προσευχή σου και αισθάνεσαι όμορφα, και όπως έλεγα το πρωί σε κάποιον που ήρθε και συζητούσαμε, μου έλεγε ότι πάρα πολύ αναπαύομαι, μου λέει, πηγαίνοντας σε μοναστήρια, αναπαύω την ψυχή μου, ανάβω το κεράκι μου, προσεύχομαι, αισθάνομαι γαλήνη ψυχή, ευχάνομαι ηρεμία. Του λέω, ικανοποιείς το εγώ σου, με λίγα λόγια. Είδες τι μου είπες, ότι πας και εσύ ξεκουράζεσαι. Πας και εσύ αναπαύεσαι. Κάνεις ό,τι σου αρέσει. Αυτό που σ' αναπαύει εσένα ψυχικά και όχι αυτό που είναι για τη δόξα του Θεού, δεν το κάνεις για να δοξαστεί ο Θεός. Το κάνεις για να ικανοποιείς το εγώ σου. Ενώ, λέει, πρέπει αυτό που θα κάνεις να μην ικανοποιεί το εγώ σου. Θα πρέπει, λέει, τη φύση σου να κάνεις τέτοια γυμνάσματα που τη φύση σου να την ανεβάζεις επάνω στο σταυρό. Δηλαδή να πονάς, να κάνεις τα αντίθετα από αυτά που θέλεις. Όχι αυτά που σε επαναπαύουν. Και ας είναι καλά πράγματα. Δεν θα σε βοηθήσουν, λέει, πνευματικά. Δεν θα σε βοηθήσουν, λέει, πνευματικά. Γιατί αυτά σε ξεκουράζουν. Ξεκούραση και σταυρός, ανάπαυση και σταυρός δεν πάει. Εγώ, λέει, πολύ αναπαύομαι όταν πάω σε αυτήν την εκκλησία, όταν ψάλλει αυτός ο ιερέας, κατανοίγομαι, δάκρυα τρέχουν στα μάτια μου. Την πάρτη μου κοιτάω, τον εαυτό μου κοιτάω, εγώ επαναπαύομαι, το εγώ μου κοιτάω, το εγώ μου ικανοποιείται από αυτό που κάνω. Δεν σταυρώνομαι, δεν πονάω για τον Χριστό, δεν υποφέρω για τον Χριστό, δεν ανεβάζω τον εαυτό μου πάνω σε σταυρό να κάνω δύσκολα πράγματα, όπως ήταν τα προηγούμενα που έλεγε, να πάω στον εχθρό μου, να πάω να ταπεινωθώ, να πάω, είναι δύσκολα. Κάνω αυτά που ικανοποιούμε, άρα τελικά ικανότητα του εαυτού μου. Και γι' αυτό, λέει, δεν προκόβεις πνευματικά. Γνώριζε και αυτό, ότι καθώς οι συνήθειες των κακών γίνονται με πολλές και συχνές πράξεις της λογικής θελήσεως, επειδή αυτή είναι που παραδίδεται στις παράλογες επιθυμίες αισθήσεως, γνώριζε, λέει, ότι
οι συνήθειες των κακών πραγμάτων που αποκτούμε, που γίνονται συχνές πράξεις της λογικής θέλησεώς μας. Γίνονται τελικά πολλές με την καλή μας θέληση, με την ανωτέρα θέληση, η οποία όμως τα κάνει γιατί έχει υποταχθεί, λέει, στην κατωτέρα. Πρόσεξε, έτσι και οι συνήθειες των ευαγγελικών αρετών αποκτώνται με το να κάνει συχνές πράξεις και πολλές και να παραδίδεσαι στο θέλημα του Θεού, από το οποίο είμαστε προσκαλεσμένοι, πότε στη μια αρετή και πότε στην άλλη. Να κάνεις το αντίθετο, λέει εσύ. Όχι να αφήνεις την ανωτέρα θέλησή σου να κάνει συνήθεια και να παθαίνει, να γίνεται έξις κακές πράξεις, γιατί έχει υποταχθεί στην κατωτέρα θέληση. Αλλά να πετύχεις την ανωτέρα θέλησή σου, να κάνεις καλές πράξεις, ώστε αφενός με να νικήσεις την κατωτέρα θέληση, αλλά να συνταυτιστεί η θέλησή σου με το θέλημα του Θεού. Γιατί καθώς η λογική θέλησή μας, η ανωτέρα δηλαδή, δεν μπορεί ποτέ να είναι κακή και γήινη, όσο και αν πολεμείται την παράλογη επιθυμία της σάρκας, και από την κακία, αν δεν παραδοθεί μόνη της σε αυτή και υποταχθεί. Γιατί, λέει, η λογική μας θέληση δεν μπορεί από μόνη της να ζητάει τα κακά, παρά μόνο εάν υποταχθεί στην κακή θέληση. Έτσι πάλι η ίδια δεν μπορεί ποτέ να είναι ενάρετη και ενωμένη με το Θεό, αν και προσκαλείται από τη χάρη Του, αν δεν παραδοθεί ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού. Το ίδιο η ανωτέρα θέληση, όπως παραδίδεται και αποκτά τις κακές έξεις και συνήθειες, γιατί παραδίδεται στην απομόνητηση και ο θελός στην κατωτέρα θέληση, το ίδιο, λέει, η ανωτέρα θέληση, εάν δεν υποταχθεί και δεν παραδοθεί ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού και να παραμείνει ενωμένη με αυτόν, δεν μπορεί να γίνει ενάρετη. Τόσο, λέει, στις εσωτερικές πράξεις της, όσο και στις εξωτερικές. Άρα χρειάζεται, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, ότι τα γυμνάσματα τα οποία πρέπει να κάνουμε είναι ένα συνεχής πόλεμος μεταξύ των τριών θελήσεων, και πρέπει να νικάει η ανωτέρα με το θέλημα του Θεού, και μας λέει ότι πρέπει να συνταυτιστεί, και όχι η θέλησή μας η ανωτέρα, να συνταυτιστεί με την κατωτέρα. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνετε σε γυμνάσματα. Εκεί που είναι τα δύσκολα, εκεί να υποτάσσετε το εγώ σας. Εκεί να σκύβετε. Και να λέμε να είναι ευλογημένο. Αυτό είναι το ζήτημα. Και να υποτασσόμεθα στο θέλημα του Θεού. Τότε πράγματι ενώνεται η ψυχή μαζί με το Θεό και θα νιώσει και στα εσωτερικά και στα εξωτερικά, θα αποκτάει μετά τις καλές συνήθειες, τις καλές αρετές. Και έτσι γίνεσαι πράγματι ένας ενάρετος άνθρωπος. Να, λοιπόν, που μας δείχνει μια μέθοδο που πρέπει να κάνουμε καθημερινά, ένα συνεχή πόλεμο, αόρατο πόλεμο, γι' αυτό το βιβλίο ονομάζεται «Ο αόρατος πόλεμος», που πρέπει να κάνουμε κατά των δαιμόνων, κατά των παθών, ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τις αρετές που θέλει ο Χριστός. Άρα οι αρετές δεν αποκτώνται χωρίς αγώνα. Η χάρη του Θεού δεν έρχεται χωρίς αγώνα. Όπως έλεγα προηγουμένως εκεί στον αδελφό μας, τον Νεκτάριο, μου λέει, αισθάνομαι, μου λέει, τέτοια χάρη, τέτοια χαρά που είμαι εδώ μέσα, τέτοια ευλογία, μου λέει, δεν έχω ξανανιώσει αυτό το πράγμα μέσα στην ψυχή μου. Και το αισθάνομαι μόνο εδώ, λέει, πρώτη φορά. Λέω, γιατί σε επισκέπτει τη χάρη του Θεού. Και σου δείχνει ότι αν είσαι κοντά στο Θεό, δες πόσο όμορφα αισθάνεται η ψυχή του ανθρώπου. Αλλά μετά φεύγει. Γιατί σου λέει, αυτή τη χάρη που έλαβες και πήρες και σου δώσα μια γεύση, τι κάνει ο Θεός? Πάει και τη βάζει ψηλά, στην κορυφή του δέντρου. Και σου λέει, πρέπει να σκαρφαλώσεις τώρα στο δέντρο για να πιάσεις αυτή τη χάρη που είναι στην κορυφή. Εγώ την κατέβασα στην αρχή κάτω και σου δώσα μια κουταλιά μέλι για να καταλάβεις τι είναι. Λοιπόν, αν θες να το φας όλο το μέλι, τώρα ανέβα πάνω στο δέντρο γιατί τη βάζω στην κορυφή.
Και έτσι απομακρύνεται η χάρις από σένα και μένεις εσύ πάλι στεγνός κάτω. Και αν πράγματι τη θέλεις, αρχίζεις και ανεβαίνεις στο δέντρο και σκαρφαλώνεις μέχρι ότου φτάσεις επάνω να βρεις το βαζάκι με το μέλι που είναι η χάρις του Θεού. Αυτό λοιπόν θέλει ένα συνεχόμενο αγώνα, πνευματικό αγώνα που πρέπει να ανεβαίνουμε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό κάνουμε αυτές τις συνατρήσεις. Ώστε να μας βοηθούν οι συνατρήσεις αυτές, να μας κεντρίζουν την ψυχή και το νου, ώστε να μην υποκύπτουμε στα πάθη μας, γιατί ο διάβολος αυτή τη δουλειά κάνει. Θέλει να μας κοιμίζει και εμείς παίρνουμε τη βουκέντρα και ξυπνάμε τις συνειδήσεις μας, ώστε να μην κοιμούνται. Και ήθε να ανεβούμε ψηλά στο δέντρο αυτό επάνω, ώστε να φτάσουμε εκεί που είναι η χάρις του Θεού και να ενωθούμε μαζί Του. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.